Θα είμαστε μαζί σε ένα αφιέρωμα, ας το πούμε έτσι, σε ένα πολιτικό γεγονός. Γιατί το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει κερδίσει επάξια αυτόν τον τίτλο του μεγαλύτερου πολιτικού-πολιτιστικού γεγονότος στη χώρα και τον κέρδισε μέσα σε μισό αιώνα διαρκούς παρουσίας. Είναι ένα φεστιβάλ, ένα πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός το οποίο έχει εδρεωθεί στις συνειδήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και το λέω με την πλήρη έννοια της φράσης. Ήδη η διαδρομή που έχει κάνει σε όλη τη χώρα έχει ξεπεράσει σε συμμετοχή κάθε προηγούμενο και αυτό αναμένεται να κορυφωθεί από αύριο στις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή εδώ στο Πάρκο Τρίτσι. Καλησπέριζω το Θοδωρή Κοτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Καλησπέρα, Νικό. Καλησπέριζω τον Οδυσσέα Ιωάννου, καλλιτεχνικό υπεύθυνο μιας πολύ σπουδαίας δουλειάς που ετοιμάζεται αυτές τις μέρες να παρουσιαστεί στα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Καλησπέρα σε όλους. Θοδωρή, επαναλαμβάνω, είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Παρακολουθώ, έχει ξεκινήσει η διαδρομή του φεστιβάλ μήνες τώρα. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη που πραγματικά ήταν ασύλληπτο αυτό το οποίο έγινε, αλλά και στην Πάτρα και σε όλες τις πόλεις της χώρας. Είναι χωρίς προηγούμενο αυτή η συμμετοχή. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον και από τις πληροφορίες που έχω, αλλά και από τις εικόνες που έρχονται. Η συμμετοχή είναι συγκλονιστική και επιβεβαιώνει ότι το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή θα γράψει τη δικιά του ιστορία. Σε μια ιστορία 50 χρόνων φεστιβάλ που έχουν αφήσει ούτως ή άλλως ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό στη χώρα μας, στην τέχνη, στον πολιτισμό που θέλει να αφυπνίσει, που εμπνέεται και εμπνέει τους ανθρώπους του μοχθού, γιατί για αυτόν τον πολιτισμό εμείς μιλάμε, για αυτόν τον πολιτισμό μοχθούμε, για αυτόν τον πολιτισμό παλεύουμε και αυτός ο πολιτισμός έχει θέση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Επέτρεψέ μου να πω ότι σήμερα, που συμπληρώνεται και 42 χρόνια από το θάνατο, από την απώλεια του μάνου του Λοΐζου. Σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ ανακοινώθηκε αυτό. Ακριβώς. Το 8ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, πριν από 42 χρόνια, θα είναι μαζί μας και ο Μάνος και ο Μίκης και ο Θάνος Μικρούτσικος και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, στιχουργοί, ποιητές, καλλιτέχνες που σφράγισαν την πορεία του πολιτισμού αυτής της χώρας, μαζί με τους νεότερους που παραλαμβάνουν τη σκυτάλη. Και αν θες, η μαγεία του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή είναι ότι μπορεί να παραδίδει αυτή τη σκυτάλη μεγάλων τραγουδιών στις νέες γενιές, να τους μπολιάζει με αυτά τα μεγάλα αγωνιστικά τραγούδια και να δημιουργεί και νέο πολιτισμό. Να έρχονται νεότεροι καλλιτέχνες να συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο. Οδυσσέα, μιλάμε για το φεστιβάλ, μισός αιώνας φεστιβάλ, μιλάμε για το χώρο από τον οποίο πέρασε ο Ρίτσος, ο Μίκης ο Θοδωράκης, ο Κατράκης, ο Μικρούτσικος. Όλοι αυτοί που λες ήταν παρόντες στη συναυλία. Ναι. Πώς το έχεις οργανώσει, πώς το σκέφτεσαι? Κοίταξε, όταν μου έγινε η πρόταση από τα παιδιά της ΚΝΕ, που πραγματικά τα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό να μου αναθέσουν αυτή την επαιτειακή συναυλία των 50 χρόνων, κάθεσα και σκέφτηκα το εξής και συμφώνησα και με τα παιδιά ότι πάμε να κάνουμε μια βραδιά όπου να λειτουργήσει πάνω από όλη συγκίνηση. Δεν θα είναι μια βραδιά δηλαδή αφιερωμένη στο πολιτικό τραγούδι. Γιατί από την ΚΝΕ δεν πέρασε το πολιτικό τραγούδι μόνο, πέρασε το τραγούδι. Γιατί είναι και ο έρωτας μέσα. Είναι και η αγωνία του θανάτου. Είναι η φιλία. Είναι όλα αυτά που πρεσβεύει το ελληνικό τραγούδι. Οπότε είπαμε, πάμε να κάνουμε μια βραδιά όπου να έχουμε τρεις ή τέσσερις γενιές ή δυνατόν. Μάλλον προς τις τέσσερις πηγαίνουμε μαζί με την Εφέλη Φασούλη ερμηνευτών. Και να τραγουδήσουν τραγούδια τα οποία έχουν περάσει από το φεστιβάλ, έχουν ακουστεί στο φεστιβάλ, κάποια από αυτά σε πρώτη εκτέλεση. Να ψάξουμε να βρούμε τι βίντεο υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, αλλά ό,τι υπάρχει είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, αυτό που σου είπα πριν, ότι θα είναι εκεί και ο Ρίτσος και ο Κατράκης και ο Θάνος και ο Μίκης και ο Λοΐζος, θα είναι. Θα έχουμε βίντεο. Υπάρχουν κάποια βίντεο από φεστιβάλ της ΚΝΕ. Υπάρχει αυτή η πολύ συγκινητική ιστορία που αναφέρατε και πριν, ότι ο Λοΐζος πέθανε την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα του 8ου φεστιβάλ. Ανακοινώθηκε ότι πέθανε στη Μόσχα και όλα τα μεγάφωνα στο φεστιβάλ ανακοίνωσαν το θάνατο του Λοΐζου, το οποίο να το σκεφτεί μόνο σου δημιουργεί ένα ρίγος. Μένα μου δημιουργεί ένα ρίγος να είμαι σε ένα φεστιβάλ και να ακούω από τα μεγάφωνα ότι πριν από λίγο πέθανε στη Μόσχα ο Μάνος Λοΐζος. Δεν υπάρχει αυτό ως ηχητικό, αλλά υπάρχει ένα κειμενάκι, γιατί είναι η Χρύσα Οικοταράκου που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, μια εξαιρετική ηθοποιός, που έχουν φτιάξει κάποια κειμενάκια που να είναι, ας πούμε, ο πρόλογος των βίντεο που θα πέσουν.
Δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ με τέτοια συνέπεια. Γεγονός, όχι φεστιβάλ, γεγονός ολόκληρο. Η συνέπειά του είναι συγκλονιστική. Είναι 50 χρόνια και είναι 50 χρόνια ανοιχτό στον κόσμο. Δηλαδή το να είσαι σε ένα φεστιβάλ. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή, μου ζήτησαν πριν από 2-3 μέρες να γράψω ένα κείμενο για τα 50 χρόνια του Ριζοσπάστη. Όπου μπήκα 18 χρονών εγώ εκεί. Και είπα αυτό το πράγμα, ότι έζησα ένα απίστευτο όνειρο, γιατί 18 χρονών μπήκα σε μια εφημερίδα που ήταν ανοιχτή στον κόσμο και μέσα από αυτό άρχισα και εγώ να πλαταίνω στον κόσμο. Από εκεί άνοιξα στον κόσμο. Το φεστιβάλ λοιπόν πήρε κάποιους νέους ανθρώπους και τους έμαθε πώς μπορούμε να πλαταίνουμε μέσα στον κόσμο. Να γινόμαστε ένα με τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κρατάει ακόμα. Και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Δεν κάνουμε μια αναδρομή για ένα μνημόσυνο. Κάνουμε μια συναυλία για το παρόν μας, όχι για το παρελθόν μας. Το ότι θα ακουστούν παλιά τραγούδια, αλλά και πάρα πολλά καινούργια από τους συμμετέχοντες. Το ότι από κάτω θα υπάρχει πάρα πολύ νέος κόσμος, νεαρές ηλικίες. Πάμε να κάνουμε μια συναυλία η οποία θα μιλάει για το παρόν μας. Δεν είναι μνημόσυνο, δεν είναι παρελθόν. Αυτό το τραγούδι είναι παρόν. Τα αιτήματα του τραγουδιού αυτού για ένα καλύτερο κόσμο είναι παρόντα. Οπότε θα μιλήσουμε για το σήμερα. Θοδωρή, εσείς ετοιμάζετε. Κάθε χρόνο συμβαίνει, αλλά φέτος είπαμε τα 50 χρόνια είναι μια σημαντική επέτειος. Μια πολύχρωμη πολιτεία. Έτσι. Όσοι το έχουν ζήσει ειδικά στο χώρο εκεί του Τρίτσι, είναι μια πολύχρωμη πολιτεία με βιβλιοπολία, με στέκια πολιτισμού, με στέκια αθλητισμού, με στέκια για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών, με διεθνού πόλεις. Οι δογματικοί και οι στερεότυποι είστε εσείς με αυτή την εικόνα και παραγωγή, τι ακριβώς συμβαίνει? Καλούμε ακόμα και αυτούς τους λίγους που μπορεί να το πιστεύουν ακόμα αυτό να έρθουν μια βόλτα το φεστιβάλ μας για να το ανακαλύψουν. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ πάνω απ' όλα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ όλα αυτά τα χρόνια. Μια μικρογραφία του σοσιαλισμού, δηλαδή κομμουνισμού, της κοινωνίας της ειρήνης, αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της αλληλοβοήθειας. Τη κοινωνία που θέλουμε να ζήσουμε και θα τη ζήσουμε. Γιατί αυτό είναι το σύνθημα του φεστιβάλ μας. Είναι ένα αγωνιστικό προσκλητήριο. Να αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Και αυτή η πολυμορφία είναι στοιχείο του φεστιβάλ. Που απλώνεται και έξω από τις τέσσερις μέρες του φεστιβάλ. Πριν λίγες μέρες είχαμε το διήμερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, που μας τίμησε με την παρουσία του Εμίρη Κουστουρίτσα. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ, άλλο που δεν έπαιξε σχεδόν πουθενά. Είχαμε αθλητικό κάμπ μέσα στο πάρκο Τρίτσι για την προστασία του πάρκου για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη με ένα τουρνουά μαχητικών αθλημάτων μεγάλο και προφανώς τέσσερις σκηνές το τετραήμερο με πάνω από 400 καλλιτέχνες, όπως είπες και εσύ, εκατοντάδες γωνιές μέσα στο φεστιβάλ, πάνω από 10 εκδηλώσεις, συζητήσεις και 45 κομμουνιστικές νεολαίες και άλλες αντιπεριληστικές οργανώσεις στη Διεθνούπολη του φεστιβάλ, που στέλνει φέτος ένα πολύ ηχηρό μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης, έχοντας πλάι-πλάι Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς νέους κομμουνιστές που παλεύουν μαζί ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τη σφαγή στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, Ρώσους και Ουκρανούς, Έλληνες, Κύπριους, Τούρκους. Και στέλνει αυτό το μήνυμα, ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους, ότι μπορούν να παλέψουν για έναν κόσμο ειρηνικό, χωρίς εκμετάλλευση πολέμους, κρίσης και προσφυγιά. Πρέπει να πω ότι προσπάθησα να μεταφέρω ραδιοφωνικά το πρόγραμμα αυτών των τεσσάρων ημερών. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό ραδιοφωνικά. Λυπάμαι που δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γεμάτο με συζητήσεις, με συναυλίες, με εκθέσεις, με θέατρο, με χορό, με τραγούδι. Μιλάμε για τη συμμετοχή 400 και πλέον καλλιτεχνών, έτσι δεν είναι, Θοδωρής? Τέσσερις αυτές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μπείτε λοιπόν και στη σελίδα της ΚΝΕ και του οδηγητή, μπείτε και στον Ριζοσπάστη, γιατί ξαναλέω, ραδιοφωνικά είναι αδύνατον να μεταφερθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Ανοίγει τις πύλες αύριο τι ώρα? Αύριο από νωρίς, από τις 7 η ώρα, ξεκινάνε οι εκδηλώσεις και κορυφώνονται το Σάββατο 8.30 ώρα με την πολιτική συγκέντρωση και το αφιέρωμα του Οδυσσέα Ιωάννου, επιμέλεια του Οδυσσέα Ιωάννου, που θα ακολουθήσει. Κατάλαβα, μάθω. Δεν θέλω να κόψεις την καλλιτεχνική μου πορεία.
Θα με θαυμάσουν εκεί οι σύντροφοι, θα μου δώσουν σίγουρα να κάνουν ένα guest στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Από το φεστιβάλ της ΚΝΕ με πέταξε έξω για να τραγουδήσει αυτή. Ενώ εμένα ήθελε ο Παφίλης. Και πέσαμε πάνω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Του παλιού καιρού. Ούτε εγώ με την Ινέτα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ του 78. 14 ταινίες, 8 βιβλία και ένα μικρό, χώρια οι μουσικές. Και όλα αυτά σε μία εβδομάδα. Αυτό μωρή πια δεν είναι εκπαίδευση. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητή είναι. Αλλά ωραίο φεστιβάλ. Τι σουβλάκια είχαν. Τι κάτι ανατολικογερμανούς. Καλά παιδιά, έχασα και τα τηλέφωνά τους. Τι το Γιωργάκι τον Ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο σποτ της. Το απόγευμα το είδανε πρώτη φορά. Είναι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της τηλεόρασης, έτσι, που λένε το δικό τους θέμα γύρω από την ΚΝΕ και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική γεύση, ένα κλίμα αν θέλεις, όλης αυτής της πολιτείας που ανοίγει τις πύλες της αύριο. Μιλάμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, για ένα φεστιβάλ ορόσημο, καθώς αυτό το πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός συμπληρώνει 50 χρόνια. Θοδωρή, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και ειδικά φέτος, μιας και έχουμε αυτή τη στρογγυλή επέτειο, είναι πατάς ένα κουμπί και γίνεται, ή μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους που παλεύουν να το στήσουν αυτό? Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλος θεσμός, πολιτικός και πολιτιστικός, που να κινητοποιεί τόσους χιλιάδες νέους ανθρώπους. Και τους κινητοποιεί ακριβώς επειδή αυτή είναι η ψυχή του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Χτίζεται το φεστιβάλ με τα ιδανικά της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, με την αλληλεγγύη, με την εθελοντική προσφορά όλων, χωρίς χορηγούς και σπόνσορες, χωρίς την υποκουλτούρα, αν θέλετε, και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι εκάστοτε χορηγοί. Και με τη δικιά τους δουλειά δημιουργείται αυτή η κόκκινη πολιτεία. Μιλάμε για μια προετοιμασία που διαρκεί μήνες, για στήσιμο μέσα στο χώρο του Πάρκο Τρίτσι που διαρκεί εβδομάδες και για ένα αποτέλεσμα που νομίζουμε ότι δικαιώνει πρώτα απ' όλα όλους αυτούς που παίρνουν στην πλάτη τους τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, από όπου και αν έχουν περάσει, έχουν αφήσει το στίγμα τους και στην περιοχή. Από τα πρώτα φεστιβάλ, για παράδειγμα, είναι το πιο χαρακτηριστικό, ιστορικό μπορούμε να πούμε, το φεστιβάλ το τρίτο στο Περιστέρι το 1977, που παρέλαβε ένα σκουπιδότοπο που είχε ακόμα και ψόφια άλογα μέσα και παρέδωσε το άλσος Περιστερίου, αυτό που είναι σήμερα στην πρώτερη μορφή του. Αλλά και το Πάρκο Τρίτσι, που το υπερασπιστήκαμε από την εμπορευματοποίηση, τα σχέδια ιδιωτικοποίησης και διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα που το λιγουρεύονταν. Άρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει και αυτή τη διάσταση, της υπεράσπισης των ελεύθερων χώρων, των χώρων πρασίνου, της παράδοσής του στο λαό, ανοιχτών για όλους. Θοδωρή και Οδυσσέα, τώρα θα πάμε σε έναν κύριο που τα 50 πρώτα χρόνια της ζωής του είναι απολύτως συνδεδεμένα με το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στον ονό μου θα πας. Στον ονός. Τσάκνη, πόσο είσαι, 52 χρονών είσαι, από 2 χρονών είσαι. Ακριβώς από δύο. Γεια σας. Ζηλεύω που είστε έτσι τόσο ωραία παρέα εκεί. Εντάξει, απλώς ξέχασα με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με το φεστιβάλ. Ξέχασα ότι σήμερα είχα μια συναυλία εκτός φεστιβάλ. Και έπρεπε δυστυχώς. Θα την κάνεις και αυτή η φεστιβαλική. Θα την κάνω, ναι. Ναι, είναι συνδεδεμένα όντως. Θυμάμαι το πρώτο φεστιβάλ, νεαρός Κνήτης τότε. Στου ζωγράφου, όπου όπως έγραφα και σε ένα σημείωμα εκεί στον 902, θυμάμαι ένα φιλόξενο άνεμο, ο οποίος μας γκρέμισε όλα τα ό,τι κατασκευές πρόχειρες είχαν γίνει, διότι τότε δεν είχαμε ακόμα το know-how, δεν υπήρχαν οι σκαλοσχές των οικοδόμων, δεν υπήρχε αυτή η ευρηματικότητα που υπήρξε τα επόμενα χρόνια και όλο το βράδυ ξαναστήναμε τα ταμπλό, γιατί για ταμπλό μιλάμε, δεν μιλάμε για περίπτερα. Στα σουβλάκια είχες πάει ποτέ ως στέλεχος εσύ της οργάνωσης? Θα πάω μεθαύριο, γιατί παίζω 3 μέρες, οπότε τη μία μέρα, μιας και θα έχω ένα ράντζο εκεί, λέω να προσφέρω και εγώ εθελοντικά μια δουλειά. Αυτή η πρώτη στου ζωγράφου, στη μνήμη όσων την αναπολείται, είναι συγκλονιστική στιγμή, έτσι? Αυτό που είναι, έγινε και πριν από λίγες μέρες εκεί, η εκδήλωση προς τιμήν αυτής της πρώτης. Και πάλι είχα συναυλία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Άρτα και δεν μπόρεσα να παρευρεθώ. Όντως ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, κανένας από εμάς τότε,
φαντάζομαι ίσως η πιο διορατική. Εγώ δεν ανήκα σε αυτή την κατηγορία τότε. Δεν πίστευαν σε αυτή την εξέλιξη. Σκεφτείτε ότι ήταν 2 μήνες μετά την πτώση της Χούντας, έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν τα πράγματα και τόσο φιλικά γενικότερα. Το κλίμα δεν ήταν, ας πούμε, υπέρ ημών. Κι όμως εμένα προσωπικά με τρόμαξε εκείνη η μαζική συμμετοχή. Βέβαια, που να φανταζόμουν ότι αυτό το πράγμα θα γίνει ένας θεσμός. Ένας θεσμός ο οποίος αυτά τα χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε, που μεσολάβησαν, έβαλε στίγμα πραγματικά. Και θυμάμαι αργότερα, στη δεκαετία του 80, τεράστια ανοίγματα με σχήματα από το εξωτερικό, με διάφορες σκηνές, πράγμα το οποίο σήμερα θεωρείται δεδομένο, τότε δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Και θυμάμαι και την πρώτη μου παρουσία στη δεκαετία του 80 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ ως νέος δημιουργός τότε, όπου υπήρχε το βήμα για τους νέους δημιουργούς. Mm-hmm. Όπως και τώρα. Ναι, ζείτε τώρα, τα θεωρούμε δεδομένα. Ναι, ναι. Είναι πράγματα τα οποία τα θεωρούμε, αυτό έλειψε να μην έχει, ας πούμε, το φεστιβάλ. Τότε όμως αυτό ήταν μια πολύ ρηξικέλευτη έτσι πράξη. Το να πεις είμαι εδώ και είμαι εδώ όχι μόνο για να θυμίσω το λαϊκό πολιτισμό, είμαι εδώ όχι μόνο για να κάνω μια πρόταση πολιτιστική, αλλά είμαι εδώ για να ανοίξω και ένα δρόμο σε νέους δημιουργούς. Εσύ πέρα από αυτή την, από αυτή την ανάμνηση, εμείς έχουμε μια ανάμνηση από σένα. Ναι. Και είναι η ανάμνηση του 92, όταν με άλλους όρους τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, μιλάμε για τη διάσπαση τότε, όταν ναι. Εσύ σπάς μαζί με τον Λαβρέντη αυτό τον κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμό και φωνάζεις παρόν τότε στο Φεστιβάλ της Κνέα. Δεν ήταν δυνατόν να μην συμμετέχουμε. Υπήρχε μια επιφυλακτικότητα από διάφορους, ας πούμε, συναδέλφους, οι οποίοι αργότερα το αγκάλιασαν το φεστιβάλ. Ας πούμε, εμείς δεν είμαστε μνήσιοι κακοί. Εμείς δεν είμαστε εκδικητικοί. Δεν ήξερε ο κόσμος τότε και ειδικά ο καλλιτεχνικός κόσμος τι συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς, να το πούμε έτσι. Και αντιμετωπίστηκε το ΚΚΕ στην αρχή με μια επιφύλαξη. Μην ξεχνάμε ότι μόλις είχε πέσει και το τείχος, μόλις είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, μόλις είχαν καταρρεύσει, ας πούμε, οι σοσιαλιστικές δημοκρατίες στην Ευρώπη, το ΚΚΕ επέμενε. Επέμενε με έναν τρόπο πεισματικό και με έναν τρόπο ορθό εκ των υστέρων, όπως αποδεικνύεται. Και αυτή του η στάση στην αρχή αντιμετωπίστηκε με μια επιφύλαξη. Δεν θα έλεγα εχθρικό τρόπο, θα έλεγα με μια επιφύλαξη. Πάμε στο σήμερα γιατί ετοιμάζεις... Εμείς δεν είχαμε, εμείς δεν είχαμε επιφύλαξη. Τότε με το Λαβρέντη και πήγαμε και ξαναπήγαμε και ξαναπήγαμε και ξαναπήγαμε. Ετοιμάζεις αύριο, ναι. Κάτι ιδιαίτερο. Και μιλάμε για το αφιέρωμα στον Κώστα Τρυπολίτη, έτσι. Ναι, ο Κώστας δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τραγούδια τα οποία σημάδευσαν και τα οποία είναι στα χίλια ολονών. Με τη διαφορά ότι πολλοίς κόσμος δεν ξέρει ότι είναι τα τραγούδια αυτά του Τρυπολίτη. Μόλις ακούσαμε ένα ανεμολόγιο, ας πούμε, συγκλονιστικό. Αλλά δεν μπορούμε να μην φέρουμε στο μυαλό μας προηγούμενες δεκαετίες. Τις συνεργασίες του με τον Μούτσι, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Κραουνάκη. Με μένα αν θέλεις. Που τραγούδια τα οποία πραγματικά έβαλαν σφραγίδα. Και άνοιξαν και μία σχολή. Ο Οδυσσέας είναι πιο ειδικός να μας μιλήσει γι' αυτό. Υπό την έννοια ότι μέχρι τότε ο Τρυπολίτης εκφράζει μια σχολή, τη σχολή του νοήματος, όχι τη σχολή της εικόνας. Στο τραγούδι υπάρχουν 2 βασικές σχολές. Η σχολή της εικόνας και η σχολή που σπάει την εικόνα. Που δεν έχει ανάγκη την εικόνα για να μιλήσει. Μιλάει με έναν τρόπο ιδιαίτερο ο Τρυπολίτης. Μιλάει πέρα από τη σκοτικότητα που μπορεί να έχουν στήκει και πέρα από τη διεκδικότητα σε κοινωνικά θέματα, δεν χρησιμοποιεί εικόνες.
Και οι εικόνες του Τριπολίτη, όταν υπάρχουν, είναι υπερβατικές εικόνες, είναι σουρεαλιστικές εικόνες. Δεν είναι σαν τα αριστουργήματα του Μάνου Ελευθερίου, το τρένο φεύγει στις 8, όπου όλοι κάνουμε μια εικόνα. Όχι, είναι ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια αλλιώτικη ζωή. Ακριβώς. Ακριβώς που είναι και ο τίτλος του αφιερώματος. Τι ώρα είναι, Διονύση, αύριο? Κεντρική σκηνή είναι, έτσι? Κεντρική σκηνή. Σε 9.30 ώρα. Ναι, ναι, και θα δώσουμε μια μάχη με τον καιρό. Θα είμαστε νικητές, φαντάζομαι. Θα είναι εκεί, θα είσαι εσύ φυσικά. Θα είναι ο Νταλάρας, θα είναι η Ίκαρη, η Βιολέτα, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Μάκης ο Σεβίλογλου. Ο Μάκης ο Σεβίλογλου, βεβαίως. Και ένας κόσμος από κάτω που θα τραγουδάει τα τραγούδια. Ζηλεύω την παρέα σας τώρα. Ήθελα να μιλήσω εκεί και με τον Θοδωρή και με τον Οδυσσέα. Να ανταλλάξουμε πειράματα. Ραντεβού αύριο σε 9. Ραντεβού αύριο στις 9. Ναι, 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 ναι. Να σε καλά, Διονύση. Καλά και εσείς. Κυρίες και κύριοι, αύριο το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ανοίγει τις πύλες του στην Αθήνα, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είναι εκεί που για 4 μέρες θα γραφτεί η ιστορία. Είναι το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Το Σάββατο υπάρχει η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του φεστιβάλ. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο Θοδωρής Κοτσαντής. Πραγματικά, σας έλεγα ότι είναι αδύνατο να μεταφερθεί ραδιοφωνικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Αύριο θα είναι εκεί η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Ίκαρη, ο Νταλάρας, ο Τσακνής, θα είναι εκεί ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ο Μιστακίδης, η Μάρθα Ιφριτζίλα. Τις επόμενες μέρες υπάρχει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στο Μητροπάνο με τον Μπάση και την Πέγκη Ζήνα. Θα είναι εκεί ο Θηβαίος, θα είναι ο Θωμαΐδης, θα είναι ο Μεράτζας, θα είναι η Μαρία Φαραντούρη, θα είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, θα είναι ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Μπείτε μέσα στη σελίδα Φεστιβάλ ΚΝΕ. Θοδωρή, 50 χρόνια φεστιβάλ, γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μόνο μας είναι ο σοσιαλισμός. Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα στέλναμε σε όλη την Ελλάδα. Θα ακουστεί ακόμα πιο δυνατά στο πάρκο Τρίτσι. Το φεστιβάλ μας όχι μόνο αντέχει, αλλά εξελίσσεται, δυναμώνει και πάμε για τα επόμενα 50 και για άλλα τόσα και για άλλα τόσα, μέχρι να μην είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε, αλλά να είναι μια μικρογραφία το φεστιβάλ μας στην κοινωνία που θα έχουμε φτιάξει. Οδυσσέα. Εγώ θέλω να κλείσω με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πάμε να μιλήσουμε για το παρόν μας. Πάμε να σεβαστούμε το παρελθόν, πάμε να σεβαστούμε αυτούς που προηγήθηκαν, πάμε να σεβαστούμε αυτούς τους οποίους πατήσαμε, αλλά πάμε να μιλήσουμε για το παρόν μας. Γιατί υπάρχει παρόν, είναι πάρα πολύ έντονο και υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα μέλλον ανάλογο. Η μεγάλη αυτή συναυλία αφιέρωμα στα 50 χρόνια του φεστιβάλ, την οποία έχει επιμεληθεί, είναι το Σάββατο, έτσι, στις 9.30 ώρα, στην κεντρική σκηνή. Θα είναι εκεί μαζί σου και ο Παντελής, ο Θαλασσινός και η Ρίτα και ο Θωμαΐδης και ο Κότσιρας και ο Μεράτζας και ο Παπακουσταντίνο, ο Νταλάρας, Μίλτος. Είναι Φέλη Φασούλη. Είναι Φέλη Φασούλη, νεότερη από την μεγάλη παρέα αυτή παρέα. Ο Θήμιος, μην ξεχάσουμε το Θήμιο, ο οποίος είναι αυτός ο αδιανότητος μουσικός που έχει κάνει. Έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ενορχιστρώσεις, την επιμέλεια της ορχήστρας, έχει αναλάβει όλες τις πρόβες. Θήμιος Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού λοιπόν για 4 μέρες από αύριο στο Αντώνης Τρίτσης, 50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.